Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και ένα κουδουνάκι, ακολουθήστε με και στο Instagram και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα λοιπόν είναι μεγάλο Σάββατο. Στο βίντεο αυτό έχουμε ένα διήμερο vlog, οπότε θα σας πάρω μαζί μου και σήμερα, αλλά και αύριο Κυριακή του Πάσχα. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές συνταγές. Θα σας πάρω μαζί μου και στην Ανάσταση. Θα κάνουμε διάφορες ετοιμασίες στο σπίτι για το αυριανό τραπέζι. Αύριο λοιπόν έχουμε τραπέζι εδώ πέρα. Θα έρθει η Κατερίνα με τον κουνιάδο μου και το μικρό, οπότε θα φάμε όλη παρέα. Όλα αυτά θα τα δείτε κι εσείς. Η μέρα μου λοιπόν σήμερα ξεκίνησε λίγο αργά. Σηκώθηκα κατά τις 11 και ετοιμάστηκα και τώρα θα ξεκινήσουμε με ένα βαρβάτο πρωινό. Ένα πρωινό, παιδιά, άλλο πράγμα. Θα φάμε τα τσουρεκάκια που φτιάξαμε, θα φάμε και κουλουράκια από αυτά που φτιάξαμε. Γενικότερα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάθε μέρα βίντεο. Αν σας έχει ξεφύγει κανένα, κάτω στο κουτί της περιγραφής σας βάζω την playlist με όλα τα πασχαλινά βίντεο. Είχαμε και Jumbo Haul, είχαμε και Supermarket Haul, είχαμε και DIY, συνταγές, βάψαμε αυγά. Γενικότερα σας πήρα μαζί μου όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Οπότε αν δεν έχετε δει κάποιο από αυτά τα βίντεο, να τα δείτε κάτω στο κουτί της περιγραφής σας, τα βάζω. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε on camera τα τσουρέκια και τα κουλουράκια. Ανυπομονώ, παιδιά, γιατί νομίζω τα έχω πετύχει 100%. Έχουν βγει φανταστικά, οπότε μην καθυστερούμε άλλο, γιατί και εγώ πεινάω, η αλήθεια είναι. Έχει πάει 12. Πάμε λοιπόν να τα δοκιμάσουμε. Εδώ λοιπόν έχω φέρει όλα μου τα δημιουργήματα, για τα οποία είμαι full περήφανη. Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά είμαι πολύ περήφανη που τα έκανα και πέτυχαν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το τσουρεκάκι. Σας έχω πει ότι τα έχω τυλίξει ένα-ένα μέσα στη μεμβράνη, ώστε να διατηρηθούν και να μην ξεραθούν. Εντάξει, τρελαίνομαι. Λοιπόν, το αυγουλάκι δεν θα το φάμε σήμερα. Θα το κρατήσω για μετά την Ανάσταση, να το τσουγκρίσουμε κιόλας. Λοιπόν, δείτε θεϊκό, δείτε ομορφιά, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε λίγο, να το δείτε κι εσείς. Πω, κάτι είναι, παιδιά, είναι τέλειο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Πω, ρεάκι, μπράβο για τη συνταγή, φανταστική. Λοιπόν, είναι όνειρο και είμαι πολύ περήφανη που έβαλα και μαχλέπι και κακουλέ, αλλά και μαστίχα χείου, γιατί τη φοβόμουνα, γιατί εμένα η μαστίχα δεν μ' αρέσει. Αλλά παιδιά δεν χρειαζότανε, γιατί είναι τόσο όσο για να πάρει αυτό το ωραίο το άρωμα, ρε παιδί μου, του τσουρεκιού. Να δοκιμάσουμε και ένα κουλουράκι, για να σας αφήσω μετά να πέσω με τα μούτρα. Λοιπόν, εδώ το βλέπετε. Πω. Δείτε. Λοιπόν. Όνειρο, πραγματικά όνειρο. Λοιπόν, είμαι full περήφανη, σας το ξαναλέω. Τα πέτυχα, τα έκανα φανταστικά. Λοιπόν, τώρα σας αφήνω να φάω και μόλις επανέλθω, δεν θα ξεκινήσουμε με καθαριότητες. Θα ξεκινήσουμε με τη μαγειρίτσα. Και ο λόγος είναι απλός. Θέλω να σας τη γυρίσω και mini βίντεο, πέρα από εδώ πέρα που θα σας τη δείξω. Ένα mini βιντεάκι, το οποίο για σας θα έχει ήδη ανέβει το Σάββατο. Το οποίο βίντεο θα πρέπει να επεξεργαστώ σήμερα και να ανεβάσω, για να προλάβετε να το δείτε εγκαίρως. Οπότε θα ξεκινήσουμε με μαγειρίτσα. Θα φτιάξω το βίντεο, θα το ανεβάσω. Μετά θα κάνουμε άπειρες δουλειές. Άπειρες. Πρέπει να ετοιμάσουμε το σπίτι για το αυριανό τραπέζι. Και πιο μετά θα κάνουμε και κάποιες προετοιμασίες για αύριο, για τα φαγητά δηλαδή. Οπότε σας αφήνω να φάω και επανέρχομαι με τα υλικά της μαγειρίτσας. Later. Το πρωινό ήταν φανταστικό. Πήγα μετά λίγο στην Κατερίνα. Πήρα λευκό κρασί γιατί εγώ δεν είχα. Θα το χρειαστούμε στη συνταγή μας σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι πήγα μόνο για το κρασί και τελικά, παιδιά, κάτσαμε εκεί πέρα και μία ώρα. Δεν είχα πάρει κινητό ούτε κάμερα μαζί, γιατί νόμιζα ότι πάω απλά για να πάρω το κρασί. Αλλά, παιδιά, είδα τον μικρό και κόλλησα. Δεν μπορώ, αλήθεια, να ξεκολλήσω. Τώρα λοιπόν πάμε βουρ για το φαγάκι μας. Πάμε να σας δείξω τα υλικά για να ξεκινήσουμε. Εδώ λοιπόν τα βλέπετε όλα μαζεμένα. Έχουμε εδώ πέρα τη σκοταριά, την αρνίσια. Από το ένα λεμόνι θα χρειαστώ 2 φετούλες, λάδι, λευκό κρασί, μαρουλάκι,
άνηθο, δάφνη και δέντρο λίβανο, αλάτι, πιπέρι, τριμμένο σκόρδο, 2 αυγά, 1 κύβο, κλασικά με ξέρετε, 2 κρεμμύδια, μετά θέλουμε άλλα 2 λεμόνια και κρεμμυδάκι φρέσκο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σηκωταριά μας. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοειδιάζω τώρα που την πιάνω, αλλά τέλος πάντων. Θα τη ρίξουμε μέσα στο σουρωτήρι, θα την ξεπλύνουμε καλά και θα συνεχίσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, ανοίγουμε το νεράκι και ξεπλένουμε. One eternity later. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με το καθάρισμα. Λοιπόν, αηδιάζω λίγο, δεν σας κρύβω που θα τα πιάσω όλα αυτά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό που κάνει μπαμ, είναι η καρδιά. Οπότε πάμε να την κόψουμε. Λοιπόν, τη βάζουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε τώρα με αυτά εδώ πέρα τα πνευμόνια. Θα τα αποκόψουμε από την υπόλοιπη σηκωταριά, με πολύ προσοχή όμως. Ελπίζω να τα καταφέρω. Πρώτη φορά το κάνω όλο αυτό να σας πω. Δεν το έχω ξανακάνει. Ωραία. Τώρα, εδώ τι κάνουμε. Όλα αυτά εδώ τα άσπρα τα βγάζουμε από όσο ξέρω. Οπότε πάμε να το επιχειρήσουμε. Λοιπόν, θα τα κόψουμε καταρχήν τα πνευμόνια στη μέση. Ωραία, το πνευμόνι αυτό είναι καθαρό επίσης, οπότε το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Όλο αυτό εδώ πέρα, το κάτασπρο πράγμα, δεν τρώγεται, είναι απέσιο, το πετάμε. Δεν είναι γλυκάδια, παιδιά. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το μεγάλο, είναι το σηκώτη. Λοιπόν, και εδώ πέρα θέλουμε να βγάλουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα άσπρα, δεν τρώγονται. Όλο αυτό το πετάμε. Έτοιμα λοιπόν τα κομμάτια μας. Δυστυχώς στη δική μου σηκωταριά δεν υπήρχε ούτε σπλήνα ούτε γλυκάδια. Θα πάρουμε και την καρδιά και θα τη χαράξουμε τώρα. Εδώ έτσι. Τέλεια. Την αφήνουμε λοιπόν έτσι και την καρδιά. Και το καθάρισμα μόλις έγινε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να έχετε αηδιάσει με την όλη διαδικασία. Αλλά υπάρχουν και άτομα σαν εμένα, ας πούμε, που δεν γνωρίζουν. Εγώ δεν ήξερα πώς καθαρίζεται η σηκωταριά. Από το YouTube έψαξα σε βίντεο και είδα πώς καθαρίζεται, γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Οπότε σκέφτηκα να σας το δείξω για τα άτομα που ήταν σαν εμένα και δεν ξέρουν πώς καθαρίζεται η σηκωταριά. Για τους υπόλοιπους, συγγνώμη, προσπεράστε αυτό το σημείο του καθαρίσματος. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ερχόμαστε εδώ πέρα τώρα στην κατσαρόλα. Έχω βάλει νεράκι από τον βραστήρα και πάμε να βάλουμε τα κομματάκια μας μέσα. Τώρα θα βάλουμε 2 φετούλες λεμονάκι. Το βάζουμε για άρωμα. 2 φύλλα δάφνης. Αλάτι. Και πιπέρι. Τώρα τα αφήνουμε να βράσει για 10 με 15 λεπτά και θα είμαστε δίπλα ώστε να ξαφρίζουμε τακτικά. Ξεκινάμε λοιπόν να ξαφρίζουμε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ πέρα, αλλά κάπου έχει κάποια βαλβίδα μάλλον αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και καθαρίζει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό και ξαφρίζουμε. Γιατί βγαίνουν έτσι κάποιες ακαθαρσίες της σηκωταριάς τέλος πάντων. A few moments later. Τώρα ήρθε η ώρα να βγάλουμε την κατσαρόλα μας από τη φωτιά και να σουρώσουμε τη σηκωταριά μας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Θα κόψουμε λοιπόν τα 2 κρεμμυδάκια. Μεταφέρω λοιπόν το κρεμμυδάκι μου σε ένα πιατάκι. Πάμε τώρα να κόψουμε και τη σηκωταριά σε μικρά κομματάκια. Έτοιμη λοιπόν και η σηκωταριά μας. Πάμε τώρα ξανά στην κατσαρόλα. Βάζουμε λοιπόν 4 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Θα προσθέσουμε τώρα το κρεμμυδάκι μας. Συνεχίζουμε με λίγο τριμμένο σκόρδο. Σειρά έχει τώρα το δέντρο λίβανο. Και τώρα θα προσθέσουμε και τη σηκωταριά. Τώρα σοτάρουμε για 8 με 10 λεπτά. A few minutes later. Τώρα λοιπόν σβήνουμε με 50 γραμμάρια λευκό κρασί. Θα βάλω τώρα και ένα κύβο κνόρ. Τώρα θα βάλω 1,5 λίτρο νερό. Κλείνω καπάκι και αφήνω να βράσει σε μέτρια φωτιά για 30 λεπτά. Παράλληλα πάω να πλύνω το μαρουλάκι, να το χοντροκόψω και επανέρχομαι.
Έχω χοντροκόψει λοιπόν το μαρουλάκι μου. Έκοψα και τα κρεμμυδάκια τα φρέσκα. A little longer than a few minutes later. Άφησα λοιπόν τη μαγειρίτσα μου για 40 λεπτά τελικά και όχι για 30 στην κατσαρόλα. Την ανοίγουμε τώρα. Πάμε σιγά σιγά να προσθέσουμε το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Σειρά έχει το μαρουλάκι μας. Ανακατεύουμε καλά. Βάζουμε και λίγο άνηθο. Και αφήνουμε τώρα σε μέτρια φωτιά για 10 με 15 λεπτά. Πάμε τώρα να κάνουμε το αυγολέμονο. Θέλουμε το ξύσμα από 2 λεμόνια. Τώρα θα προσθέσουμε το χυμό 2 λεμονιών. Θα βάλουμε και 2 αυγά. Συνεχίζουμε τώρα με αλάτι, πιπέρι και τα χτυπάμε τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα να ετοιμάσουμε το αυγολέμονο. Θα παίρνουμε λίγο από το ζωμό μας, θα το βάζουμε εδώ μέσα και θα χτυπάμε. Και τώρα ρίχνουμε το αυγολέμονο μέσα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε. Όπως βλέπετε λοιπόν, η μαγειρίτσα μου είναι πανέτοιμη. Μοσχοβολάει όλος ο τόπος, παιδιά. Είναι φανταστική, είμαι σίγουρη. Άντε λοιπόν να έρθει το βράδυ για να δοκιμάσουμε. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανη που την έφτιαξα και αυτή φέτος. Νομίζω θα είναι φανταστική. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, θα δοκιμάσουμε μετά την Ανάσταση. Τώρα λοιπόν, σας αφήνω να φάω λίγο τόνο έτσι τα γρήγορα και μετά έχουμε να μαζέψουμε εδώ πέρα το χαμό. Εδώ λοιπόν βλέπετε το μεσημεριανό μου. Θα φάω κάτι απλό και ταπεινό σήμερα. Θα την κρατήσουμε δηλαδή την νηστεία στο κρέας μέχρι το βράδυ. Οπότε τα λέμε σε λιγάκι. Later. Έφαγα λοιπόν το φαΐ μου. Έκανε επίσης μοντάζ το βίντεο της μαγειρίτσας, το οποίο ανέβηκε ήδη για εσάς το Μεγάλο Σάββατο. Εγώ λοιπόν το ανέβασα πριν από λίγο. Και τώρα, παιδιά μου, τι έχουμε να κάνουμε. Έχω να μαζέψω όλο αυτόν εδώ πέρα το χαμούλι. Ελπίζω να το κάνουμε γρήγορα, γιατί μετά θέλω να σκουπίσω και να ετοιμαστώ για να πάμε στην Ανάσταση. Λοιπόν, σας αφήνω για να κάνω γρήγορα και επανέρχομαι μετά. Later. Αρκετές ώρες αργότερα, έχει πάει 10, ετοιμάστηκα λοιπόν, άλλαξα ρούχα. Επίσης έχω τελειώσει με το σπίτι, δεν σας πήρα κάποιο πλάνο, αλλά εντάξει, ήθελα να τα κάνω μπαμ μπαμ. Έκανα τη λάντζα μου, καθάρισα εδώ πέρα τους πάγκους, έβαλα σκούπα, έκανα φουλ γενική στο μπάνιο. Οπότε τώρα όπου να είναι, θα φύγουμε, θα πάμε στην εκκλησία και θα σας πάρω μαζί μου. Later. Με τραβάζε, ρε μα. Για πες. Λες να γίνω μακαρίτσα, λέω. Δεν ξέρω, εγώ το φοβάμαι. Όχι, εντάξει, καλά. Τώρα ήρθε. Και 52 είναι, περίμενε. Είναι, αλλά βαρέει καμπάνα τώρα, ξέρω εγώ. Να βγαίνουμε. Μα. Αυτό τι θα γίνει, α, εντάξει. Πού θα πέσει. Εντάξει, αυτό βέβαια. Πού θα πέσει. Α, στον αέρα. Τίποτα, μένει για κάποια στιγμή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μου αφαίρεσε το κεφάλι. Παιδιά, φοβάμαι. Κατεβαίνουμε τώρα. Τι εννοείς. Κατεβαίνετε σιγά σιγά. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Παιδιά, φοβάμαι. Έβαλε μια τρεχάλα. Μια τρεχάλα, νομίζω ότι θα φτάσει την πελάθη φώτια, έτσι. Σε 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δεν ξανάρχομαι σε Ανάσταση. Τραυματική εμπειρία. Αυτό ήταν, το κάνω μόνο για το YouTube. Το ξεκαθαρίσω.
Ήτανε challenge και τα κατάφερα. Τι θυσίες για σας κάνει η γυναίκα. Για σας το έκανα και μόνο Παναγία μου. Φοβάμαι! Είναι καλέ. Θα την πετάξανε. Δεν πετάξανε. Ρε πετάνε πάνω στο κεφάλι μας. Παναγία μου. Θα αφήσω τα κοκαλάκια μου. Ακούστηκε. Χριστός Ανέστη. Και 56 λέω, γιατί είμαι πίσω. Ξέρω, δεν είσαι εσύ πίσω. Μάλλον το κάνανε γρήγορα. Βιάζονται να τελειώσουνε. Ω Παναγία μου. Πολύ ωραία, ένα Άγιο Φως να είχαμε τώρα. Δεν, φεύγαμε. Λοιπόν, νομίζω εκεί πέρα έχουν το Άγιο Φως. Πάμε να το πάρουμε. Ωραία, πάμε όλοι. Φύγαμε, πάμε όλοι παρέα. Τέλεια, Χριστός Ανέστη. Μωρή, δεν έχει ανάψει, μωρή Λίσσα. Δεν έχει ανάψει, παιδί μου. Νάτο, νάτο. Ανάβει. Με λίγη καλή θέληση. Με λίγη καλή θέληση. Θέλη μου, δεν ανάβει. Δεν ξέρω ότι έχεις κάτι. Πάρε κανονικά φως. Πάμε ξανά. Πάμε. Πάρε εσύ αυτή την φορά. Περίμενε. Περίμενε. Σουλάκι θα πάρω. Ποιο σουβλάκι? Σουβλάκι. Έχει και λαμπάδε σουβλάκι, δεν το ξέρεις. Σουβλάκι! Ναι. Ωραία, φίλε. Τώρα κάνει η Κατερίνα την απόπειρά τη. Ο παππούς και η Γιάννη με βάζει πέτρο. Γιατί είναι αυτό? Πάμε, πάμε. Γιατί σε αμέ. Σε γέλα. Λοιπόν, Κλέο, η Κατερίνα παλεύει να πάρει το Άγιο Φως από τον ανθρωπάκο που είχα προσπαθήσει να το πάρω κι εγώ, αλλά δεν το καταφέρνει. Ακόμα περιμένει. Τα κατάφερες. Παναγία μου. Εδώ σε τράβαγα και γέλαγα. Αλήθεια λες. Σε μισό, μωρή. Εντάξει, λέω, επικατεστάθη τάξης. Ω, ναι. Πάμε να φύγουμε τώρα, γρήγορα. Ποιο λεωφορείο θα πάμε. Παιδιά. Πόλεμος. Πάμε. Γρήγορα φεύγουμε. Σε σημαδεύουνε, βασικά. Γρήγορα. Γιατί δεν το ξέρει. Το καλό. Φύγαμε τρέχοντας, ναι. Τρέχοντας, ανίδωσέ το. Δεν είμαστε μόνοι, όπου φύγει φύγει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Τι τρελή. A few moments later. Ήρθαμε λοιπόν στο σπίτι. Παιδιά, να με πει για αλήθεια. Τα φοβάμαι πάρα πολύ τα βεγγαλικά. Σε κάποια φάση είχα αρχίσει να τρέχω. Τέλος πάντων, λοιπόν, άναψα τώρα το καντιλάκι με το Άγιο Φως. Εδώ το βλέπετε. Το challenge μου λοιπόν θα είναι να το διατηρήσω όσο πιο πολύ καιρό γίνεται. Νομίζω θα τα καταφέρω. Χριστός Ανέστη λοιπόν, ξέχασα να σας το πω ρε παιδιά. Τώρα θα βάλουμε να φάμε μαγειρίτσα και μετά θα ράξουμε μέχρι όσο και μετά θα τα πούμε αύριο. Οπότε καλό βράδυ. The next day. Γεια σας, γεια σας. Κυριακή του Πάσχα σήμερα. Χρόνια πολλά σας εύχομαι με υγεία. Σήμερα κοιμήθηκα πάρα πολλές ώρες. Ξύπνησα στις 11 και ξανακοιμήθηκα. Τέλος πάντων τώρα ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Πάλι καλά το φαγάκι μας είναι πάρα πολύ γρήγορο. Όπως σας είπα, θα έχουμε αρνίσια παϊδάκια στο γκριλ, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Εννοείται τα αρνίσια παϊδάκια, ελαιόλαδο μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, τριμμένο σκόρδο, μείγμα για ψιταριά, ρίγανη και θυμάρι. Έχω βάλει λοιπόν σε ταψάκι με λαδόκολλα τα παϊδάκια μου με την πετσούλα από πάνω και πάμε τώρα να φτιάξουμε τη μαρινάδα. Έχω βάλει λοιπόν ελαιόλαδο, βάζουμε λίγη μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, τριμμένο σκόρδο, μείγμα για ψισταριά, θυμάρι και ρίγανη. Ανακατεύουμε. Με το πινελάκι μου τώρα θα περάσω όλα τα παϊδάκια. Τώρα τα γυρίζω ώστε η πετσούλα να κάτσει από κάτω. Κάνουμε το ίδιο και από αυτή την πλευρά.
Και τώρα το βάζουμε στο φούρνο, τη μέγιστη θερμοκρασία στο γκριλ για περίπου 20 λεπτά. Μόλις το δούμε ότι έχει πάρει το κατάλληλο χρώμα, το γυρνάμε και από την άλλη. Και το βάζουμε για άλλα 10-15 λεπτάκια. Τώρα φτιάχνουμε στα γρήγορα και ένα τζατζικάκι, ώστε να πάω να βαφτώ, να αλλάξω και ρούχα, να είμαι έτοιμη. Οπότε τα λέμε σε πολύ λίγο. 20 minutes later. 22 λεπτά μετά και τα βλέπετε πανέτοιμα, οπότε τώρα τα γυρνάω από την άλλη. Τα έχω γυρίσει λοιπόν, οπότε τα ξαναβάζω στο γκριλ για άλλα 13 με 15 λεπτά. 15 minutes later. Το φαγάκι είναι πανέτοιμο, το τζατζίκι επίσης. Εγώ ντύθηκα, βάφτηκα, οπότε είμαι και εγώ πανέτοιμη. Και τώρα περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα. Να σας δείξω και το φαγάκι. Εδώ το βλέπετε. Πω 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 παιδιά, ανυπομονώ να το φάμε. Οπότε τα λέμε πολύ σύντομα με στρωμένο τραπέζι. Moments later. Όπως βλέπετε έχουν ήδη πέσει με τα μούτρα και ακόμα δεν έχουμε φάει και το φαΐ της Κατερίνας. Τι μας έφτιαξε το κορίτσι? Hello! Hello. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλό Πάσχα λέμε. Εμείς θα το δούμε Τρίτη Τετάρτη. Πώς με βάζεις εσύ? Και καλά Δευτέρα. Και καλά. Και καλά λοιπόν. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Εμείς τώρα το περνάμε ό,τι περνάμε. Ελπίζουμε να είναι καλό το φαΐ μας. Αυτά. Τι έφτιαξες? Λοιπόν. Αυτά είναι. Δεν ξέρω πόσο αυτά φαίνεται. Αυτά είναι. Τέλεια. Έπως. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο και οι πατατούλες έχουν μελώσει. Θα κάνουμε και ωραία μαρινάδα βασικά. Θα φάει και το δάχτυλο. Σπυράκο. Πού είναι το αγόρι μου, τι τρώει? Θεούλης. Ω, Θεούλης. Σ' αρέσει το παΐδι της θείας? Παΐδι. Τα τρώει από τα δικά μας. Πω 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 πω. Αλήθως, ο κύριος, το σπάσαμε! Πάμε τώρα, περίμενε, εδώ τώρα, κοίτα, κοίτα, αυτό, κράτα. Ω, μας έρθει ο Θείος! Κυράκο! Τι μας έχει εδώ η θεία μας? Τι σου πήραμε με το Θείο? Τι είναι αυτά εδώ? Τι δικό σου είναι? Καλέ! Να το ανοίξουμε? Ναι, μπορεί να έχει και αυτή τη χρήση του. Έλα! Σκίσε. Έλα. Σκίσε. 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 Έλα. Έλα. Πω πω πω. Καλέ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό αγάπη μου? Τι είναι αυτό λουλούδι? Εντάξει. Ε. Εντάξει. Τι πήγε και έκανε? Δείτε! Όσοι το μαντέψατε, το μαντέψατε σωστά. Έλα κάπου. Το μαντέψανε? Κάποιοι ναι. Κάποιοι ναι. Θα τα ανοίξουμε? Νομίζω ναι. Θέλει. Θα τα ανοίξουμε? Θέλει να κάνουμε. Είναι μεγαλύτερο που θα του πάρουμε τράπεζα για να πει σαν τον αφού παπά. Ναι, και θα τα εγκαταστήσετε εδώ. Πώς θα τον αφού παπά? Το έλεγα στο σίγουρα θα τον ακούει. Το έλεγα στο βίντεο, λέω μου πού να πάρω τραμπ, θα με βρει η Κατερίνα. Όχι. Είχε κάτι πολύ ωραία. Ναι. Ντα, 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 ντα. Δεν θέλω μαχαίρι. Σου αγάπη. Σου χαίρω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα το σουζόνι μου. Χάσω το. Να το βγάλουμε. Έτσι κάνει μια μικρή μετακόμιση. Γιατί είναι και μεγάλο, όχι τίποτα άλλο. Από εδώ, ιδέα. Τραβάει και Σπύρος. Μπράβο, ρε Σπύρο. Έλα, ρε Σπυράκο. Τράβα, καλό μου. Έλα να το βγάλουμε. Τράβα, λουλούδι μου. Τράβα, Σπύρο. Είναι Μάρι, βαριά, η καλλιεργική. Έχει πάρει 5 λεπτά να το βγάλουμε. Τι να κάνουμε. Θα το βάλω στο γρήγορα εγώ. Λες να θέλει 5 μπαταρίες που δεν έχουμε. Έχω, εγώ, ρε. Φέρε, ξέρεις πού. Ήμουνα σίγουρη. Γιατί μέσα δεν είχε. Εκεί πέρα που βάζω τα λιβάνια. Πού είναι τα λιβάνια? Πάνω στον έλα, δεν βλέπεις τα βίντεο μου. Ναι. Δεν θυμάμαι που έχεις βάλει τα λιβάνια. Δεν βλέπεις το βίντεο μου. Κοντά μου οργάνωσε κουζίνα σε έκανα. Α, ναι. Κοίτα! Το
είναι και εγγραφή. Τι εγγραφή? Να γράψουμε τα τραγούδια του. Αφού. Και μετά ξανά και σταματάει. Στο καρβέλα είναι. Εδώ και βλέπουμε μουσικό όργανο. Μπράβο, Σπύρο μου, κατευθείαν στο πνεύμα είσαι. Το χάπι μου! Παίρνει τα μπλάκια. Όχι, εντάξει, το βγάλω. Μπράβο, Σπύρο! Αυτό είναι που μπαίνει το μικρόφωνο. Ωραία, άρα το μπαίνει εδώ. Ω, αυτό εντάξει, είναι τέλειο. Τι καρδούλο μου! Κάτσε εδώ! Πάμε το κουκουλί. Εντάξει, μπορεί να κάνει και αυτή την ιδιότητα. Να είναι τα ντραμς. Σπυρό! Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Σπυρό! Μίλα, θεία. Μίλα, θεία. Μπράβο, αγάπη μου! Μπράβο, αγάπη μου! Πανηγύρι, δικιά τραγούλα! Στο βάζει πάνω πλήκτρα! Νομίζω πήρε το κάτι χειρότερο από ντραμς, τελικά! Τι κάνει αυτό σου λέει τώρα. Αυτό είναι για να άκουσε πάνω, βάζει τον κουμπό. Τι κάνεις και τράβο, μαφέρεις. Αγάπη μου. Πάμε, πάμε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Κάτι φέρατε, παιδιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ό,τι δεν είναι το κόβετε. Αυτά είναι. Τζάμπα το κάνει ο άνθρωπος για δώρο. Εντάξει, το έκανε, να το δούμε, να το χαρούμε, το χαρήκαμε. Κόλαση, κόλαση! Τι είναι αγάπη μου! Για όσους δεν καταλάβαινε, είναι προφιτερόλ. Με περίμενε. Μάθε και λίγο, κατάπια. Many hours later. Αρκετές ώρες μετά λοιπόν. Πάρα πολλές. Παιδιά, έχουμε λιώσει στο φαΐ, λιώσαμε στο παιχνίδι. Τώρα ο μικρός έχει κοιμηθεί. Και λιώνουμε στο καθισιό. Ακριβώς. Έτσι. Κάπου εδώ λοιπόν λέμε να σας κλείσουμε. Πρέπει σε λίγο, αύριο, να κάνω μοντάζ. Τέλος πάντων, κάπου ότι πρέπει να το κάνω αυτό το μοντάζ. Και εγώ, αλλά πιο χαλαρά, να ξέρετε. Μια μέρα μετά θα πάω, ίσως και δύο. Εμένα το σχέδιο είναι να ανέβει Δευτέρα το βίντεο. Αν το βλέπετε Δευτέρα, θέλω σχόλιο. Αν το δείτε Τρίτη, βρίστε με. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, τώρα ξέρετε. Like, subscribe, κουδουνάκι, ιστορίες, Instagram, τα πάντα όλα. Αυτά λοιπόν. Τα λέμε τώρα Πέμπτη με το καλό. Φιλάκια πάρα πολλά και σας χαιρετάμε.